Γεια σας. Ο σκοπός του σημερινού μαθήματος είναι η επίδειξη της συνδεσμολογίας του πραγματικού κυκλώματος και ο προγραμματισμός του μικροελεγκτή μας. Έχουμε εδώ υλοποιήσει το κύκλωμά μας. Από την αρχή έχουμε το κόκκινο καλώδιο στο VCC, το πράσινο καλώδιο στο Trigger, το κίτρινο καλώδιο στο Echo και το μαύρο καλώδιο στο Ground. Μπορείτε να τα δείτε και από εδώ. Αντίστοιχα τα καλώδια, το πράσινο πηγαίνει στο digital pin νούμερο 2, το κίτρινο πηγαίνει στο digital pin νούμερο 3. Φυσικά δεν έχει σημασία αν τα βάλετε σε διαφορετικά pin, αρκεί να τα ορίσετε σωστά μέσα στο πρόγραμμα. Το κόκκινο πηγαίνει στα 5 volt και το μαύρο καλώδιο πηγαίνει στη γύρωση του μικροελεγκτή μας. Είμαστε ξανά στο εικονικό περιβάλλον του Tinkercad. Έχουμε πατήσει και έχουμε ανοίξει την καρτέλα με τον κώδικα. Έχουμε επιλέξει από εδώ το Blocks and Text, προκειμένου να έχουμε τον κώδικα σε μορφή που μπορεί να την καταλάβει ο μικροελεγκτής μας. Με Ctrl Alpha, αφού έχουμε πατήσει μέσα σε αυτό το παράθυρο, επιλέγονται όλα, μετά Ctrl C και ανοίγουμε το περιβάλλον του λογισμικού Arduino IDE, με την προϋπόθεση βέβαια ότι το έχουμε εγκαταστήσει σωστά, μαζί με τον driver του μικροελεγκτή μας που είναι ο Arduino Uno R3. Εδώ μέσα πάλι με Ctrl Alpha και μετά Ctrl V για να αντιγράψουμε όλο το κώδικα που μεταφέραμε. Αν πατήσουμε επικύρωση θα μας προτείνει να το αποθηκεύσει. Εδώ θα κάνουμε τα γλώτιση, η ταχύτητα φαίνεται από αυτήν εδώ πέρα τη μπάρα, την πράσινη κάτω δεξιά. Θα μπορούσαμε να το ανεβάσουμε κατευθείαν, αλλά είναι προτιμότερο να το κάνουμε αυτό σε δύο βήματα. Εδώ από τα εργαλεία μπορούμε να σιγουρευτούμε ότι έχει αναγνωρίσει σωστά την πλακέτα μας, που είναι το Arduino Uno, και επίσης ότι είναι συνδεμένο στη θύρα COM4. Καμιά φορά όταν βάζουμε και βγάζουμε το βίσμα στη θύρα USB μπορεί να αλλάξει ο αριθμός, οπότε εμείς πρέπει να σιγουρευτούμε ότι είναι ακουμπωμένο στη σωστή θύρα, γιατί διαφορετικά θα μας βάζει σφάλμα ανεβάσματος. Περιμένουμε λίγο ακόμα. Εδώ ολοκληρώθηκε η μεταγλώτηση, οπότε θα το ανεβάσουμε. Περιμένουμε ξανά. Εδώ ολοκληρώθηκε το ανέβασμα. Θα πάμε στα εργαλεία και θα πατήσουμε στην παρακολούθηση της Συριακής. Μπροστά από τον αισθητήρα υπερήχων έχουμε βάλει ένα μικρό ξύλινο αυτοκινητάκι, το οποίο το μετακινούμε μπροστά πίσω. Βλέπουμε ότι αλλάζει αυτή εδώ πέρα η απόσταση, οπότε αυτό δείχνει ότι
ο αισθητήρας μας δουλεύει καλά.